Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ώρα να πάμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή για την πολιτική προστασία, να δούμε τι γίνεται εδώ με τους δημάρχους που μας έλεγες και εσύ, ότι τους καλούν οι αρχές. Να σου πω, έχω χάσει το ακουστικό μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι ώρα. Όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, εδώ είμαστε, να δούμε. Έχουμε τον κύριο Κοκοσάλη μαζί μας, τον δήμαρχο. Ωραία, έχουμε τον δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί σας ζητούν οι αρχές να μιλήσετε για την πολιτική προστασία, τι δεν έχετε κάνει ή τι πιστεύουν ότι δεν έχετε κάνει? Δεν σου έχουν κάνει τα πάντα. Δεν είναι προσωπικό, δεν αφορά μόνο το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο εισαγγελέας επετών Αθήνας, μετά από μία έκθεση που έχει κάνει η Αρχή Διαφάνειας για τα σχέδια πολιτικής προστασίας των Δήμων, καλούν όλους τους Δήμους της χώρας να δώσουν εξηγήσεις αν έχουν κάνει τα σχέδια, αν έχουν επικαιροποιήσει αυτά τα σχέδια της πολιτικής προστασίας, και γι' αυτό το λόγο καλέσει και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων να δώσει σχετικές εξηγήσεις. Ναι. Μετά το 2020, το σχέδιο ξενοκράτησης που έχουν οι Δήμοι έχει αλλάξει και έχουν γίνει 4 σχέδια της πολιτικής προστασίας. Ο Βορέας, ο Ιόλαος, ο Εγκέλαδος και ο Δάρδανος. Αυτά τα σχέδια που αφορούν πλημμύρες, σεισμούς και άλλα 2 σχέδια, χιονοπτώσεις και αυτά. Αυτά τα σχέδια λοιπόν είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να τα έχουν εκπονήσει. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων τα έχει εκπονήσει αυτά τα σχέδια από το 2020 και μετά, και τα επικαιροποίησαμε και πρόσφατα. Οπότε γιατί σας κάνει? Ο εισαγγελέας ήθελε να γνωρίζει αν αυτά τα σχέδια έχουν εκπονηθεί. Εμείς δώσαμε τις ανάλογες εξηγήσεις και θεωρώ ότι ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα. Τώρα βέβαια, δήμαρχέ μου, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Εσείς ως Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είστε ένας Δήμος που πέραν όλων των άλλων, δηλαδή της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης γενικότερα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, και βεβαίως πέραν της πανδημίας, είστε και ένας Δήμος που το 2020 είχε ένα σεισμό, έτσι δεν είναι? Βέβαια, το 2021. Το 2021. Το Σεπτέμβριο του 2021. Και αυτός ήταν και ο λόγος, και το εξηγήσαμε κιόλας, που από το 2020 που είχαμε κουνήσει τα σχέδια, τα επικαιροποίησαμε και πρόσφατα, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Αυτά τα σχέδια, όπως φαντάζεται, δεν επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. Και τι αφορούν ουσιαστικά, τι πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Είτε αυτός είναι σεισμός, είτε αυτή είναι πλημμύρα, είτε αυτή είναι μια χιονόπτωση. Αυτά λοιπόν εμείς τα επικαιροποίησαμε το 2024. Δεν επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. Εξήγησαμε λοιπόν ότι η επικαιροποίηση που κάναμε φέτος, ουσιαστικά τι πρόκειται, τι κάνει ο Δήμος σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Έτσι, με ποιο προσωπικό, με ποια μηχανήματα, ποιους ιδιώτες θα χρησιμοποιήσει, όλα αυτά προβλέπουν τα σχέδια. Τι θα κάνει στην περίπτωση φυσικής καταστροφής? Ο λόγος λοιπόν που καλεστήκαμε, ενώ έχουμε και υψηλή βαθμολογία σύμφωνα με την Αρχή Διαφάνειας, ήταν ο λόγος ότι για ένα χρόνο δεν είχαμε καταφέρει να τα επικαιροποιήσουμε. Υπάρχουν Δήμοι στη χώρα, ενημερώνω εγώ τώρα για τους τηλεθεατές, που δεν έχουν κάνει σχέδια. Λόγω της υποστελέχωσης που είπατε. Έτσι. Υποστελέχωση των Δήμων, δεν έχουν τον ανάλογο προσωπικό, δεν μπορούν να τα εκπονήσουν. Τι θα γίνει με αυτούς τους Δήμους? Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αν έχετε καταλάβει. Το πρόβλημα είναι η μεταβίβαση ευθυνών του κεντρικού κράτους προς την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ο ουσία, αν καταλάβει. Ουσιαστικά είναι μια κινητικότητα για να δείξει έτσι λίγο με το δάχτυλο του Σερετού στην αυτοδιοίκηση ότι να, σας θέτουμε πρώτον ευθυνών σας. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Ναι, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω, ο εισαγγελέας ορθά πράττει τη δουλειά του, γιατί οφείλει να ελέγξει. Αυτά πάνε και δεν τα κινήθηκε. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τη δικαιοσύνη. Εγώ λέμε για το κεντρικό κράτος. Το θέμα της πολιτικής προστασίας δεν είναι μεταβίβαση ευθυνών. Είναι συνέργεια για να αντιμετωπίσουμε μια φυσική καταστροφή. Σωστά. Ο ένας δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο του άλλου. Είπα πολλές φορές ότι με τα χρήματα για τους πόρους, είτε οικονομικούς είτε ανθρώπινους πόρους που έχουν η αυτοδιοίκηση, δεν αρκούν να αντιμετωπίσουμε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Έφερα χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Για φέτος μου δόθησαν στο Δήμο 32.000 ευρώ για θέματα πυροπροστασίας. Ναι. Για έναν που μπορεί να καταλάβει, αυτά τα 32.000 ευρώ δεν είναι τίποτα. Είναι ψίχουλα, δήμαρχε, όλοι μπορούν να καταλάβουν. Μπροστά στα 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει ο Δήμος. Τι να πρωτοκαθαρίσουμε, ποια φυτική βλάστηση, ποια κλαδοκάθαρα να πάρουμε, τι να κάνουμε με αυτά τα λεφτά? Άρα, σε περίπτωση που έχει τύχει μια φυσική καταστροφή, μια πυρκαγιά δηλαδή, ο υπόλογος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο αιρετός της αυτοδιοίκησης. Γιατί αυτός είναι και υπόλογος δικαιοσύνη.
Αυτός κάθεται εύκολα στο σκαμνί της δικαιοσύνης σε σχέση με βουλευτές ή υπουργούς. Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν είναι όμως η ουσία. Δεν έχετε εσείς ακαταδίωκτο. Όχι, εμείς δεν έχουμε καταδίωκτο. Και δεν θέμε να έχουμε κιόλας. Εμείς θέμε, αν κάνουμε κάτι στραβά, να είμαστε υπόλογοι. Αλλά να μας δίνουν και τους ανάλογους πόρους όμως. Να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό είναι το όλο θέμα και αυτό ζητάμε εμείς στην αυτοδιοίκηση. Ναι στις αρμοδιότητες που μας δώσατε, αλλά με τους ανάλογους πόρους. Άλλωστε αυτό λέει το 102 του συντάγματος, το άρθρο, ότι ναι μεν να πάρουν τις αρμοδιότητες σε αυτοδιοίκηση, αλλά δώστε μας τα χρήματα να ανταπεξέλθουμε. Αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση και αυτό θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε. Δεν λέμε όχι, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε. Άλλωστε αυτό που προέχει είναι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες, μην έχουμε καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των ανθρώπων. Αυτό θέλουμε και εμείς. Όλοι το επιζητούμε αυτό. Όλοι. Δεν υπάρχει κανείς. Αλλά θέλει και πόρους αυτό το πράγμα για να ανταπεξέλθεις. Αυτά λέμε, αυτά θα συνεχίσουμε να λέμε. Και το πως μας κάλεσε ο εισαγγελέας, αυτό δεν είναι, συγγνώμη, η ανακριτική αρχή πνευματοδίκης, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα. Αυτό το θεωρώ εγώ. Θετικό. Θεμητό. Δεν το λάθος. Είναι θεμητό, δηλαδή. Θεμητό, βεβαίως, θεμητό. Βεβαίως. Τι κάνετε, κύριε. Κάνετε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως. Πολύ καλά το έκανε. Αλλά ναι, να τα κάνουμε. Παρά την υποστελέχωση των Δήμων, παρά το ελάχιστο προσωπικό. Αλλά ταυτόχρονα βοηθήστε μας κιόλας με πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς να μπορέσουμε να είμαστε σωστά στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες που μας δίνετε. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εγώ θέλω να βγάλω και αυτό που θέλω να πω προς τους τηλεθεατές. Και να ξέρουν και οι δημότες, οι άνθρωποι που μας ακούν, ότι εντάξει, ωραία, φταίμε εκεί που φταίμε, αλλά θέμε και ανθρώπους για να παλέψουμε. Θέμε και λεφτά για να παλέψουμε. Το φωνάζομαι και το λέμε προς πάσα κατεύθυνση. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και με 32 χιλιάρικα, βέβαια, πώς θα φτιάξετε, πώς θα καλύψετε τα στερούσια, εγώ απορώ, αλλά. Η απόφαση αυτή είναι προς διάθεση του καθενός, άρεστα μπορείτε να το βρείτε από τη διάβγεια. Κάντε να δείτε τι έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι. Δήμαρχε, το έχουμε δει. Το έχουμε δει τον αριθμό που λέτε και έτσι είναι. Το έχουμε δει και στη διάβγεια. Αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Απλώς εγώ σκέφτηκα τον όγκο μόνο των αστερουσίων. Μόνο των αστερουσίων τον όγκο. Προσέξτε, εγώ σας είπα ακριβώς την έκταση του Δήμου. Είναι 344 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ένα δρόμο να πιάσουμε με ένα τσαπάκι να καθαρίσουμε, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ναι, ισχύει. Ισχύει, Δήμαρχε. Προεδρευόμαστε μεταξύ μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.